Λένη, καθάρισε και μια ιστορία γιατί είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ πρόσφατα, από ό,τι θυμάμαι, δικαστικά, από τη Χρυσή Αυγή, αλλά νομίζω αφοάθηκε πανηγυρικά. Από το δικηγόρο της κυρίας Ζαρούλια, που δεν θέλει να λέμε ότι οι δικηγόροι που υπερασπίζονται τη Χρυσή Αυγή είναι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του νεοναζί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα. Που ευτυχώς έληξε και αφορά όμως τον κλάδο μας γενικώς. Mm-hmm. Να πω ότι αυτοί που ψήφισαν χτες υπέρ αυτού του άρθρου, της πρότασης, γιατί μιλάμε για προτάσεις. Θέλω να μάθω να μάθουμε τι ήταν αυτή η πρόταση. Να πούμε τι προηγήθηκε. Mm-hmm. Τα τελευταία 4 χρόνια η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, που έχει από κάτω τις δεκάδες σωματεία, είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό αγώνα για να ενημερώσει τους πολίτες και τους βουλευτές για την αναγκαιότητα, αφού είχαμε μπροστά μας τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, να υπάρχει ξεχωριστό άρθρο στο Σύνταγμα για την προστασία των ζώων. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αναβαθμίζει νομικά το θέμα της προστασίας, γιατί η χώρα μας είναι mm-hmm. μια χώρα σχεδόν αφιλόζωη. Τα ζώα κακοποιούνται συστηματικά εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία από το 2012 και μετά. Όντως υπάρχουν ποινές αυστηρές, αλλά ο μανδύας του Συντάγματος θα βοηθούσε στο να αναβαθμιστεί αυτό το θέμα και να προστατευτούν. Έτσι λοιπόν πίεσε, ενημέρωσε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή την πρότασή της ανταποκρίθηκε ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος μάζεψε τις υπογραφές 55 συναδέλφων του τον περασμένο Ιανουάριο και κατέθεσαν μια ολοκληρωμένη πρόταση λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή αναφορά, και αυτό εμείς θα το πούμε άρθρο 24α, γιατί στο άρθρο 24 που αφορά το περιβάλλον τα ζώα απλώς περιλαμβάνονται με τη γενικότερη έννοια της προστασίας. Χτες λοιπόν μόνο 92 βουλευτές ψήφισαν 92. Υπέρ, 40 παρών και 130 το καταψήφισαν. Κατά. Είναι θλιβερό, και το θλιβερότερο είναι ότι όσοι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση είναι κατανοητό. Δεν θέλουν να ταυτιστούν, θεωρούν ότι... Όχι, στα άλλα θέματα ταυτίστηκαν. Θεωρούν ότι με έναν τρόπο αποτελεί μοχλό πίεσης και αυτό. Παρόλο που ταυτίστηκαν σε άλλα θέματα. Μα και σε άλλα θέματα ταυτίστηκαν, ορθώς. Δηλαδή στο θέμα της κατάργησης του νόμου περιευθύνησης, ποιος θα πει κακός η Νέα Δημοκρατία, ναι. Ορθώς. Αυτό που μας κάνει εντύπωση ότι είναι σε ένα τέτοιο θέμα, ούτε η αντιπολίτευση αλλά και η κυβερνητική πλειοψηφία, ναι, φαίνεται μέρος της μεγάλο. Φυσικά σχεδόν μόνο οι μισοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το υπερψήφισαν. Και να πω και κάτι άλλο που είναι λίγο περίεργο, γιατί το ΚΚΕ έχει συνήθως πιο συντηρητικές απόψεις. Το ψήφισε αυτό το άρθρο ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά από το ΔΣΥ το ψήφισε μόνο ο κύριος Λοβέρδος και κανείς άλλος, γιατί και κανείς άλλος δεν παραβρέθηκε. Το καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κεντρών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, θα φανούν τα ονόματα τις επόμενες μέρες, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν το συζητάμε καν. Στους 92 λοιπόν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΚΚΕ, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Να. Και κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως ανεξάρτητοι κτλ. Το ερώτημα είναι οι 130 και οι 40. Ναι, είναι πραγματικά πολύ θλιβερό, και να το τονίσω αυτό, ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα. Και είναι όλοι αυτοί οι ιδιώτες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Τσιρόνης και ο κύριος Δημαράς, που ανήκουν στους οικολόγους πράσινους, ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν ώστε αυτό το πράγμα να μην ψηφιστεί χτες. Mm. Και είναι πολύ θλιβερό, γιατί είναι άνθρωποι που στηρίζουν και την πολιτική τους καριέρα στην οικολογία. Mm. Λες και τα ζώα δεν είναι περιβάλλον, λες και τα ζώα δεν είναι μέρος του τόπου που πρέπει να προστατευτεί. Και να πούμε ότι χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία ότι αν ψηφίσουμε το άρθρο 24α, ουσιαστικά ανοίγουμε το δρόμο για την πολυπόθητη, για την Νέα Δημοκρατία, αλλαγή του άρθρου 24 που αφορά τα δάση και την προστασία τους. Δεν είμαι συνταγματολόγος για να κρίνω αν αυτοί οι φόβοι τους είναι... Δεν μπαίνει σε αυτό. Αν αυτοί οι φόβοι τους είναι ουσιαστικοί, ας το έλεγαν 180α. Για να το ξεχωρίσουν. Εγώ νομίζω έτσι. Νομίζω ότι ο νομοθέτης δίνει εργαλεία, έχουν συμβούλους και ανθρώπους που ξέρουν το Σύνταγμα και θα μπορούσαν κάπως και τα ζώα να προστατευτούν ξεχωριστά και να μην κινδυνεύσει το 24. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό το παίρνω μετρητής όμως που είπες, ότι ενδεχομένως να άνοιγε μια πόρτα στο άλλο θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτό λένε εκείνοι. Εμείς δεν μπορούμε να το... Δεν το γνωρίζω και σας το ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι συνταγματολόγος και δεν έχω βαθιά γνώση αυτού του πράγματος. Όμως μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Ενδεχομένως να μπορούσαν να το κάνουν αλλιώς. Άμα ήταν έτσι οι 130 από τους οποίους πολλοί ήταν της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ψήφιζαν για να ανοίξει ο δρόμος. Άνοιγε την πόρτα που οι ίδιοι επιδίωκαν. Να πω και κάτι άλλο. Ότι πριν από μερικές μέρες
ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τα δικαιώματα των ζώων, στην οποία παραβρέθηκα και έγραψα ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Μέσα εκεί μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, η οποία παρουσίασε μάλιστα και την επικείμενη αναθεώρηση, ενδεχομένως την αναγκαιότητα, ως δική της πρόταση, κάτι που είναι τελείως ψευδές. Γιατί η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω και θα πολιτευτεί με αυτήν, ενώ είναι γνωστό, δεν είναι κάτι κρυφό. Αυτό το παρουσίασε και ως δική της πρόταση για να δείξει πόσο νοιαζόμαστε, πόσο ενδιαφερόμαστε. Σε αυτή την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας πράγματι υπόθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αν βγω κυβέρνηση, στους 6 επόμενους μήνες, ένα από τα πράγματα που θα κάνω θα είναι ο νέος νόμος για τα ζώα. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή αποδεικνύει ότι το κρίσιμο άρθρο δεν το ψήφισε ούτε εκείνος, ούτε η κοινοβουλευτική του ομάδα. Ελένη, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα ανοίξουμε το θέμα αυτό. Το πιάσαμε έτσι για να το ανοίξουμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ελάτε να δούμε την ανάγκη.